αντιπάλους έτσι που αισθάνεσαι. Το βλέπω σιγουριά. Αν υπάρχει κάποια ανταπόκριση και πηγαίνω. Αν δεν υπάρχει, δεν πας. Είμαστε άντρες. Κάνω... Δεν θα πλησιάσουμε. Ναι, αλλά με τον τρόπο μου. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Έχει τύχει να φλερτάρω μία κοπέλα που ήταν δικηγόρος και της έστειλε ένα εξώδικο. Δεν στο έφερε στο κεφάλι. Δεν ήταν κανονικό εξώδικο. Συνέταξα, πήρα τη φόρμα του εξωδίκου και όπως το γράφει, εγώ έγραψα στο τέλος και απαιτώ, όχι, ναι, όπως να βγείτε μαζί μου κτλ. Και βγήκε. Ναι, ναι. Έπιασε. Πάρα πολύ καλά. Θεωρείς τον εαυτό σου σεξ? Καληνυχτάκια σήμερα, δεν είναι. Το πήρα. Καληνυχτάκια, το εξώδικο το κάναμε σαν ίδιο. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Δεν μου είπες, θεωρείς τον εαυτό σου σεξι? Σεξι όχι, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου ευφυή που αυτό με βοηθάει σε πάρα πολλές καταστάσεις. Το χιούμορ μου εννοώ, όχι ευφυή, έξυπνο. Κατά τη γνώμη σου, το φλερτ στο διαδίκτυο μετράει σαν απιστία ή όχι? Το φλερτ μετράει, ναι. Το να κάνεις όμως ένα like στο Instagram σε ένα μαγιό, σε ένα αυτό, σε ένα... Δεν είναι, παιδιά, Μην περιμένεις βοήθεια εδώ μέσα, μην κάψεις κόσμο. Ναι, όχι. Αλλά αυτά τα, Ελένη, δεν ξέρω αν σε έχουν ενημερώσει, που στέλνουν κάτι αυτά, κάτι dick pic, κάτι τέτοια. Εγώ είμαι πολύ κάθετος σε αυτά εναντίον. Τι dick pic, πες μου και εμένα. Dick pic τι? Τι λέει, καλέ, πείτε μου και εμένα. Τι λέει, καλέ. Τι πες? Σταμάτα. Γιατί, τι είναι? Εντάξει. Τι είναι, ρε παιδιά, είναι κάτι κακό? Αν είναι, ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω τι είναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Με βάζετε να λέω πράγματα που δεν ξέρω. Να πάθω τίποτα. Το πες και 4 φορές, βρε, Ελένη μου, ναι. Μα δεν το έχω ξανακούσει. Είναι γυμνές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Τέλεια. Με συγχωρείτε αν είπα κάτι κακό. Τέλος πάντων. Κάποια η ώρα. Γελάνε, μωρέ, τι γελάτε. Τέλος πάντων. Μα το πες και εσύ, βρε, Ελένη, το χάρηκες. Μα δεν το έχω ξανακούσει. Το γλέντισες, δικ, δικ, δικ. Εγώ ξέρω, αγάπη μου, τα κεράκια, τα δικ, τα δικ, δικ. Σταμάτα, ρε, παιδάκι μου, σταμάτα. Μην παρατάτε, μωρέ, τώρα. Δεν τα ξέρω. Και λιβάνια, ρε, Ελένη. Τι έχω πάθει και είναι και παρατέταρτο. Πάμε παρακάτω. Ποιο